είναι ένα πράγμα το οποίο υπονομεύει την αξιολόγηση. Προφανώς υπάρχει σύγχυση παιδαγωγική και ιδεολογική από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός αν εννοεί ότι η αξιολόγηση είναι μορφή ανισοτιμίας, πιο λαϊκά το υπενήχθηκε μπορεί να οδηγήσει σε μείωση μισθών ή και σε απολύσεις όπως γινότανε επί δικής του Υπουργείας στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε πράγματι το Σχολείο Ισότητας με αυτή τη δημοκρατική αξιολόγηση που δεν αφορά τη βελτίωση του σχολείου αλλά αφορά το κυνηγητό των εκπαιδευτικών δεν είναι νοητό να υπάρχει. Εμείς μιλήσαμε για αξιολόγηση και συλλογική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Συνεδριάζουν οι σύλλογοι καθηγητών και λένε τι πρόβλημα έχουμε στο σχολείο βασικό, διαρροή σχολική. Πώς την αντιμετωπίζουμε, όλο το χρόνο παίρνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Άλλο, bullying. Πώς θα αντιμετωπίζουμε και ελέγχουν το χρόνο, κατά τη διάρκεια του χρόνου, πώς θα αντιμετωπίζουν αυτούς τους στόχους για τη βελτίωση του σχολείου. Δεύτερον, αυτονομία σχολείου. Βεβαίως. Κανείς δεν θέλει ένα συγκεντρωτικό κράτος. Εγώ κάθε μέρα ως Υπουργός Παιδείας υπογράφω περίπου κατά μέσον όρο 150 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν από τα πιο ασήμαντα μέχρι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι το κράτος. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτονομία σχολείου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση, ένα curriculum επί τη βάση του οποίου λειτουργεί το σχολείο, γίνονται τα μαθήματα. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος ο βαθμός μάθησης των παιδιών σε κάθε επίπεδο και κάνει ο καθένας ασίδωτα ό,τι θέλει. Αυτονομία σχολείου δεν σημαίνει ότι κάθε σχολείο μόνο του αφήνεται να ζει από τα κουπόνια των γονέων που θα δίνει το κράτος και θα εγκαταλείπεται δηλαδή το σχολείο στην τύχη του ή θα ψάχνει για χορηγούς. Αυτά σημαίνουν αυτονομία για τον κύριο Μητσοτάκη. Και σε αυτό κάνω τη διάκριση που είναι σημαντική. Αυτονομία σχολείου πρώτα απ' όλα σημαίνει ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων. Όχι να τους φοβόμαστε και να λέμε ότι επειδή ψήφισαν να βγάλουν και διευθυντές έγκλημα φοβερό που ρίχνει το επίπεδο της εκπαίδευσης. Όχι. Να τους εμπιστευτούμε. Και η εμπιστοσύνη έχει και καθήκοντα. Έχει και υποχρεώσεις. Καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν αυτονομία σχολείων δεν σημαίνει αυτά που έχει στο μυαλό του κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι διάλυση των σχολείων. Όχι αυτονομία. Η αυτονομία επίσης των σχολείων σημαίνει μια δυνατότητα συνεργασίας των σχολείων με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να είναι ανοιχτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει λοιπόν ένα πλούτο που η ευρωπαϊκή εμπειρία τον έχει αναδείξει και μάλιστα οι αριστεροί δήμοι στην Ευρώπη και τα συνδικάτα έχουν προτάσεις για αυτά τα ζητήματα και δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, διαμόρφωση πολλών ταχυτήτων σχολεία και διάλυση του σχολικού συστήματος. Δεν σημαίνει, με λίγα λόγια, σχολείο ανισότητας. Τρίτον, πολλή κουβέντα έγινε για την αριστεία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω τους κυρίους αυτούς που κόπτονται για την αριστεία. Τι έπραξαν για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, 92%, εξακολουθεί να εξυπηρετείται από χαμηλής ταχύτητας προσβάσης, γεγονός που δυσκολεύει την παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το Υπουργείο στα σχολεία αυτά. Εμείς ήδη υλοποιούμε πιλωτικό πρόγραμμα αναβάθμισης που αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποδομένων σχολείων. Θα συνεχιστεί για όλη τη χώρα μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης επόμενης γενιάς. Εξασφαλίζουμε την ευρυζωνική πρόσβαση νέας γενιάς στο σύνολο των σχολικών και διοικητικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει, προχωράει και θα υλοποιηθεί σύντομα. Τέταρτο θέμα. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για την ανάγκη να έχουμε τόσους αποφύτους πτυχιούχους των πανεπιστημίων όσους η αγορά θέλει. 10.000 γιατροί θέλει να έχουμε η αγορά, 10.000 να βγάζουμε. Αυτό δεν το πέτυχαν ούτε στην εποχή της πολύ σκληρά κατευθυνόμενης σοβιετικής οικονομίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βεβαίως δείχνει έναν οικονομισμό, ακραίο οικονομισμό της νεοφιλελεύθερης άποψης, ο οποίος ασκείται εις βάρος του δικαιώματος των πολιτών για μόρφωση. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα που λέει αντιβαίνει και στη γενικότερη θεώρησή του για την ιδιωτική εκπαίδευση. Μας λέει να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μπαίνουν πολλοί φοιτητές εκεί, οι οποίοι θα βγουν και θα κάνουν τι μετά με βάση τη λογική του. Πού θα βρίσκουν δουλειά, δηλαδή. Να καταλάβω. Εκτός και αν νομίζει
ότι θα έχουμε β' κατηγορίας πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι ιδιωτικά και τα οποία θα έχουν όμως ταξικά μπόνους για να βρουν τα παιδιά δουλειά σε διάφορες κατηγορίες. Θα έχουμε ιατρική σχολή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Τι πανεπιστήμιο ακριβώς ονειρεύεται ο κ. Μητσοτάκης, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη πανεπιστήμιο. Επόμενο θέμα. Να υπάρχουν ξενόγλωσσα τμήματα στην Ελλάδα. Βεβαίως. Νομοθετήσαμε το Διεθνές Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια τα υπόλοιπα στη χώρα μας να συγκροτήσουν κύκλο προπτυχιακών σπουδών. Καμία αντίρρηση. Αυτό να γίνει. Αλλά αυτό όμως στη βάση του δημόσιου συστήματος και όχι των ιδιωτικών στο οποίο αναφερθήκατε. Απόλυτη συζήτηση. Δεν άκουσα τίποτα για το σύστημα πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Διότι αν είναι το σημερινό, βεβαίως θα θέλουν, όχι ιδιωτικά, άσχετα θα θέλουν, όπως πάμε έτσι. Αν όμως είναι ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα συζητήσουμε και ζητώ από τη Βουλή να αναλάβει την πρωτοβουλία να διαμορφώσει τέτοια πρόταση το επόμενο διάστημα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αν έχουμε άλλο σύστημα με αναβάθμιση του λυκείου, με κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων, με ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και έτσι πρέπει να μιλάμε. Όχι κοιτώντας το χάος και την ανισοτιμία που υπάρχει σήμερα, αλλά βλέποντας μπροστά σε μια αντίληψη δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Για τα ζητήματα που αφορούν το ολοήμερο σχολείο. Το 40% των μαθητών συμμετέχει στο λεγόμενο ΕΑΕΠ. Συμμετείχε. Τώρα όλα τα σχολεία πάνω από 4 θέσεις, πάνω από τα θέσια, θα έχουν τις ίδιες ειδικότητες, θα έχουν από την πρώτη τάξη αγγλικά, θα έχουν πληροφορική, θα έχουν θεατρική αγωγή, θα έχουν όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα είχε μόνο μια μερίδα, σημαντική αλλά μια μερίδα των σχολείων. Και το ολοήμερο σχολείο θα συνεχίζει για όσους θέλουν από τη 1/4 έως τις 4. Άρα δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην εργαζόμενη οικογένεια να αφήσει το παιδί της και στους ανέργους να αφήσουν τα παιδιά τους από τη 1/4 μέχρι τις 4. Ουδής απεκλείστη παρά το θόρυβο που γινόταν το προηγούμενο διάστημα από την αντιπολίτευση. Συσίτια. Το είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Λεβέντης. Έχουμε ανακοινώσει και προχωρούμε συσίτια όπου στην εξέλιξη φετινής χρονιάς προσδοκούμε να φτάσουμε 250.000 συσίτια την ημέρα. Σε όλους τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο ανάλογο πρόγραμμα και ήδη η κυρία Φωτίου έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τον τρόπο των χρημάτων που πρέπει να εξευρεθούν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και είναι από τις προτεραιότητές μας. Άφησα τελευταίο και παρακαλώ, επειδή έχει και μια προσωπική αιχμή, ένα σοβαρό θέμα. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, λυπάμαι, αλλά πρέπει να απαντήσω. Ο κ. Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το γεγονός, το οποίο είναι γνωστό και δεν είναι μυστικό, ότι εγώ δεν έχω πάρει πτυχίο στη νομική, παρότι είχα μπει από τους πρώτους, δεν έχω πάρει πτυχίο στη νομική, με επιλογή μου, την οποία δεν ανάγκη να την πω στη Βουλή για ποιο λόγο είναι, διονύζει μια φιλολογία περί αιώνιου φοιτητή. Δεν είμαι αιώνιος φοιτητής. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν με μειώνει αυτό που κάνει, παρότι επιλέγει το κάνει για να με προσβάλλει. Δεν κρύβω τίποτα από τη ζωή μου. Έχω μια πορεία δημόσια και στα κινήματα της νεολαίας και της παιδείας και στο επάγγελμά μου ως δημοσιογράφος και άλλα που δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα, μια δημόσια πορεία, και λυπάμαι που ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ότι είναι αυτός ο υποκινητής μιας λάσπης στον χώρο της ηλεκτρονικής παραενημέρωσης στα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, που νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στραπατσάρει το πρόσωπό μου ή, ακόμα χειρότερα, κατά τη γνώμη μου, το πρόσωπο της κυβέρνησης. Κρινόμαστε από το έργο μας και από το ήθος μας. Δεν είμαι πριγκιπόπουλο να με κρίνετε για αυτά που κάνω ως υπουργός παιδείας ή ως δημόσιο πρόσωπο. Καθαρές κουβέντες, δεν έχω κανένα κόμπλεξ και δεν απαντώ κομπλεξικά σε κανέναν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως δεν είναι τόσο μόνο ο κ. Μητσοτάκης τι είπε. Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης κάνει και μια πολιτική που δεν σέβεται τους αντιπάλους, από ό,τι φαίνεται, παρά την αστική ευγένειά του. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι ένα πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να είναι άνθρωπος της χριστιανικής αγάπης και της καταλλαγής, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κ. Αμβρόσιος, κατά κόσμο όταν ήταν και χωροφύλαξη, Αθανάσιος Λένης, έχει κυκλοφορήσει στην επαρχία του αυτό εδώ το φυλάδιο.
το οποίο με αποκαλεί φίδι, το οποίο κάνει, έχει ένα γνωμικό, δεν ξέρω που το βρήκε, όπου λέει ότι όλοι οι χοντροί είναι βλάκες. Τόσο απλά, τόσο χριστιανικά, τόσο προβλητικά, όχι για μένα, αυτό δεν έχει καμία σημασία, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες οι οποίοι έχουν το πρόβλημα να είναι υπέρβαροι, τόσο προβλητικά για όσους ανθρώπους έχουμε υπνική άπνοια, ξανά και αυτό το πράγμα με τη φωτογραφία που βάζει. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα με φύγει προσωπικά. Φύγει όμως την Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν ένα πρόσωπο, όπως είναι ο κύριος Αμβρόσιος, να κάνει εκστρατεία τέτοια προσβλητική προς το άτομο. Αντιχριστιανική εκστρατεία είναι αυτή. Και να μην υπάρχει τοποθέτηση της διοίκησης της Εκκλησίας. Η θεωρία ότι υπάρχει δημοκρατία και ο καθένας κάνει ό,τι να είναι, δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Όταν μάλιστα ο κύριος Αμβρόσιος έχει και δημόσιο αξίωμα. Είναι ανώτατος δημόσιος λειτουργός. Τέλος, χθες και προχθές μου είπαν, κατά προτροπήν, κατ' εντολήν του κυρίου Αμβροσίου, χτύπησαν οι καμπάνες. Οι καμπάνες οι οποίες προειδοποιούσαν για τον επικείμενο θάνατό μου. Τότε χτυπάνε οι καμπάνες. Είναι το επόμενο βήμα από την κατάρα να μου σαπίσει το χέρι. Ευτυχώς ο Θεός, μακρόθυμος και πολύ έλεος, δεν ακούει τους Αμβρόσιους. Αλλά μπορεί κάποιος λεβέντης, σε εισαγωγικά, από αυτούς που ο κύριος Αμβρόσιος χαρακτήρισε γλυκιά ελπίδα του έθνους, έτσι είχε μιλήσει ο κύριος Αμβρόσιος για τη Χρυσή Αυγή. Κάποιος από αυτούς τους λεβέντες, οργανωμένος και ανοργάνωτος, εμφορούμενος από μίσος, διότι μίσος είναι αυτή, δεν είναι αγάπη αυτή η στάση του κύριου Αμβρόσιου, να θελήσει να υποκαταστήσει και το Θεό. Δεν το φοβάμαι, αλλά είναι θέμα δημοκρατικής τάξης. Επαναλαμβάνω, να τοποθετηθεί η διοίκηση της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να ανεχόμεθα τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Τελειώνοντας, συνάδελφοι και συνάδελφες, πολλά έχω ακούσει για τη στάση μου στο θέμα των θρησκευτικών. Την εξήγησα και είναι στάση αυτονόητη υπεράσπισης του κοσμικού σχολείου. Δεύτερον, πολλά έχω ακούσει επειδή αναφέρθηκα στον ρόλο της Εκκλησίας σε σκοτεινές περιόδους. Προφανώς και δεν αφορά όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν τα ομοφόρια που φοράνε, ανώτατος κλήρος, είναι και ο κατώτατος κλήρος και είναι και ο λαός. Ένα μέρος του λαού είναι στην Εκκλησία μέσα, αλίμονο. Αναφέρομαι σε ορισμένους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Ο λαϊκός κλήρος βεβαίως και είχε συμμετοχή στη διάρκεια του αγώνα κατά των κατακτητών, και δύο Μητροπολίτες που ανέβηκαν στο βουνό, ο Κοζάνης και ο Ηλίας, στην ουσία απομακρύνθηκαν μετά, και ένας μάλιστα από αυτούς κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους κομμουνιστές. Το λέω για να σενόμαστε. Για τη δικτατορία ζει ο κόσμος, δεν έχουν φύγει οι παλιοί. Και εντάξει, να δεχθώ την επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Ιερώνυμος για την αντιστασιακή δράση της δικτατορίας. Εγώ ήμουν μικρό παιδί, αλλά καταλάβαινα τότε. Και πρέπει να πω ότι ξεχωρίζω από αυτή την περίοδο δύο προσωπικότητες. Θα μπορούσαν λίγο και περισσότερες, αλλά ήταν λίγες, ελάχιστες. Ζούμε και είμαστε γνωστοί όλοι πια. Η μία περίπτωση ήταν ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης. Καταδιώχθηκε απεινώς από το κλεστικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, αλλά εκεί στην Ελευσίνα που πήγε, κάθε Κυριακή το κήρυγμά του ήταν μια πράξη αντίστασης και μάζευε πολλούς νέους ανθρώπους. Αυτόν τον ανυπόταχτο παπά, τον Παπα Πυρουνάκη, τον έβαλε ως στόχαστρό του ο νυν Μητροπολίτης Αμβρόσιος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και δεύτερο πρόσωπο, λιγότερο γνωστός, ο Τιμόθεος Λαγουδάκης. Ένας λεβέντης από την Κρήτη, τον γνώρισα όταν πήγαινα και έψανα στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, ήταν διάκος. Το βράδυ του Πολυτεχνείου χτύπησε τις καμπάνες. Νωρίτερα, όταν γίνανε οι παράνομες και νόθες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους, ο Τιμόθεος κατέβηκε υποψήφιος, πήρε 5 σταυρούς, ενώ μάζεψε μετά λίστα 20 φοιτητών ότι τον ψήφιζαν και κατήγγειλε τη χούντα που είχε στήσει τις κάλπες στη θεολογική σχολή. Ο Τιμόθεος είχε την ατυχία, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά,
να σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα πριν πέσει η Χούντα, όταν επέστρεφε από τη χειροτονία του νυν Μητροπολίτη Καβάλας στην Κόρινθο από τον τότε Μητροπολίτη Καρανικόλα. Και άλλοι μπορεί να υπήρξαν και δεν θέλω να σβήσω την προσφορά κανενός, αλλά ελάχιστοι, σιωπηλοί. Οι πολλοί ήταν συνεργασία. Και αν δεν αρέσει, και άλλοι βεβαίως, εγώ να φέρω σε δικά μου βιώματα προσωπικά. Και αν δεν αρέσει αυτή η ιστορία, ας ξαναγραφεί. Αλλά πιστεύω, σαν πολίτης τώρα μιλάω, ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε έτσι, χωρίς να προσφέρουμε και εμείς τις εμπειρίες μας και άλλοι την επιστημονική τους μαρτυρία και δράση, να αφήσουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία της χώρας μας. Με σεβασμό λοιπόν στην μαχόμενη Εκκλησία, με σεβασμό στο σημερινό φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας που έτσι καιρός αποτελεί καταστατική υποχρέωσή της. Είναι η πρώτη προτροπή που μας δίνει ο Χριστός να είμαστε φιλάνθρωποι και να αγαπούμε το διπλανό μας όπως τον εαυτό μας. Με σεβασμό σε όλα αυτά δεν σβήνω τίποτα και δεν γενικεύω. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σελίδες της ιστορίας που δεν μπορούμε εμείς να τις αφήσουμε έτσι άγραφες. Ευχαριστώ. Καταθέτω στη Βουλή να υπάρχει αυτό το κείμενο, δεν θα το χαρακτηρίσω, και ελπίζω μέσα από τη θεσμική διαδικασία να υπάρχει μια τοποθέτηση της Ιεραρχίας Ελλάδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία...